Γεια χαρά σε όλους, από όλους μας εδώ. Σήμερα θα ήθελα να ασχοληθούμε με μία έρευνα την οποία βρήκα και η οποία δείχνει τι συμβαίνει με το διαβήτη τύπου 2 και την παχυσαρκία από το 1950 μέχρι σήμερα και τι ακριβώς έχει αλλάξει. Θέλουμε να δούμε πώς το φαινόμενο της παχυσαρκίας έχει εξαπλωθεί τα τελευταία τουλάχιστον 70 χρόνια, θα λέγαμε όχι μόνο σε όλη την Ευρώπη, αλλά φυσικά σε ολόκληρο τον κόσμο. Πώς είναι δυνατόν να αλλάξουν σε λιγότερα από 100 χρόνια τόσο πολύ τα δεδομένα? Μήπως οι τροφές οι οποίες καταναλώνουμε είναι πλέον τοξικές και ψάχνουμε τώρα εμείς να βρούμε μία μέση λύση, θα έλεγα, μέσω των φαρμάκων? Πώς θα μπορούσε να αλλάξει όλο αυτό το φαινόμενο, το οποίο έχει ταλαιπωρήσει πλέον πάρα πολλά χρόνια τον κόσμο? Για ποιο λόγο όλοι γίνονται πλέον παχύσαρκοι, υπέρβαροι αν θέλετε, για να μην πούμε τελείως στην παχυσαρκία, και έχουν όλες αυτές τις σύγχρονες ασθένειες? Τι είναι αυτό το οποίο έχει δραστικά αλλάξει? Μήπως είναι μόνο η διατροφή μας? Θέλω να περάσουμε και να δούμε, βάσει αυτών των στοιχείων εδώ που έχω μπροστά μου και η οποία έρευνα δείχνει, ότι το 1950 ο διαβήτης τύπου 2 ήταν μικρότερος του 1%. Φανταστείτε τώρα αυτό, ότι έχουμε διαβήτη τύπου 2 το 1950 λιγότερο από 1% και παχυσαρκία είμαστε κοντά στα 10%. Οπότε 10% των ανθρώπων ήταν παχύσαρκοι. Μόνο 10%. Με τα νέα δεδομένα φυσικά να αλλάζουν, ότι σήμερα, 2022-2023 κοντά, ο διαβήτης τύπου 2 στέκεται στο 11%, δηλαδή έχουμε μια αύξηση 10% του διαβήτη τύπου 2 μέσα σε λιγότερο από 100 χρόνια, δηλαδή μιλάμε κοντά στα 70 χρόνια, και έχουμε μεγαλύτερο 42% της παχυσαρκίας. Άρα, αυτά τα οποία μέσω αυτών των στοιχείων επιστημονικών ερευνών βλέπουμε ότι πραγματικά έχει αλλάξει, είναι μόνο η διατροφή μας. Δεν τρεφόμαστε το ίδιο με πριν. Πολλοί μου λένε, ξέρεις τι γίνεται, υπήρξε ο πόλεμος, ήταν πολλά πράγματα και. Κι όμως οι άνθρωποι μέσω πολέμων, μέσω κακουχιών, όπου δεν πιστεύω ότι ιδιαίτερα με τις εποχές που ζούμε και όλα αυτά τα πράγματα είναι ακόμα πολύ δύσκολες. Κάποιος έγραψε εχθές συγκεκριμένο ότι πιστεύαμε το 2022 τα αυτοκίνητα θα πετούσαν και εμείς ζούμε χειμώνα, θα ζήσουμε μάλλον χειμώνα του 1942, όπως έγινε επί κατοχής. Αυτά τα πράγματα νομίζω ότι έχουν βάση και μπορεί να ακούγονται κωμικοτραγικά, αλλά είναι πραγματικότητα, ιδιαίτερα το 2022 για την Ελλάδα. Από εκεί και πέρα, το γενετικό μας υλικό δεν έχει αλλάξει. Τα γονίδια μας δηλαδή δεν αλλάξανε. Αυτό που πραγματικά άλλαξε σε 70 χρόνια είναι μόνο η διατροφή. Και αυτό είναι το πρώτο πράγμα το οποίο θα πρέπει να θέσουμε βάση και να αλλάξουμε μαζί. Είναι η διατροφή. Σας είπα ότι τα φάρμακα δεν μπορούν να λύσουν το πρόβλημα το οποίο μια κακή διατροφή έχει επιφέρει. Θέλετε να αλλάξετε δραστικά οτιδήποτε έχει να κάνει με τη διατροφή σας. Μπορείτε να συνδυάσετε μια διαλυματική νηστεία η οποία θα θέσει βάσεις και θα σας κρατήσει μακριά τώρα από τις κακές συνήθειες, αν θέλετε, στο να καταναλώνετε γλυκά, στο να καταναλώνετε υπερεπεξεργασμένες τροφές, οι οποίες δεν οδηγούν πουθενά παρά μόνο τώρα στο να γίνουμε περισσότερο παχύσαρκοι και να έχουμε διαβήτη πλέον τύπου 2, το οποίο είναι κάτι πολύ κοινό. Ιδιαίτερα μην μιλήσουμε για δίσταση στην ινσουλίνη, η οποία εδώ πέρα δεν αναφέρεται πουθενά. Δεν αναφέρεται το πρώιμο στάδιο και πάρα πολλοί δεν γνωρίζουν καν ότι έχουν αντίσταση στην ινσουλίνη. Βλέπουμε μια γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη στις εξετάσεις της τάξεως του 6,2, του 6, και το κακό είναι ότι στις εξετάσεις βλέπουμε ότι μεταξύ 5,6 και 6 είναι φυσιολογικό. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Δεν μπορούμε να έχουμε μια φυσιολογική τώρα εμείς στην ουσία γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη της τάξεως του 5,8. Από 5,7 και μετά γνωρίζουμε ότι υπάρχει αντίσταση στην ινσουλίνη. Άρα αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε είναι δραστικά. Αν γνωρίζουμε ότι έχουμε τόσο μεγάλο πρόβλημα, ιδιαίτερα ορμονικό, γιατί όταν κάποιος είναι υπέρβαρος, παχύσαρκος, σημαίνει ότι έχει πρόβλημα με τις ορμόνες του, σίγουρα θα πρέπει να αλλάξει δραστικά τη διατροφή του. Και αυτός είπαμε ένα συνδυασμός σε πρώτη φάση διαλυματικής νηστείας και το γονικής, αν θέλετε, διατροφής ή μια διατροφής χαμηλών υδατανθράκων, για να μην πούμε μόνο και το γονικής. Από εκεί και πέρα, το φαινόμενο αυτό θα δούμε ότι θα αρχίσει να αλλάζει, δηλαδή τις παχυσαρκίες στο οτιδήποτε. Είναι ο πρώτος στόχος ο οποίος θέλουμε να θέσουμε, να αλλάξουμε τη διατροφή μας. Βλέπετε ότι αυτές οι έρευνες μας δείχνουν πάρα πολλά πράγματα. Το ότι άλλαξε σχεδόν, βλέπουμε εδώ πέρα, ότι το 80% του παγκόσμιου πληθυσμού είναι υπέρβαρο, είναι παχύσαρκο. Άρα εμείς τι θέλουμε να κάνουμε? Θέλουμε να αλλάξουμε δραστικά όλη αυτή εδώ την εικόνα η οποία έχει εξαπλωθεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Μιλάμε για τη νέα επιδημία όπου ονομάζεται παχυσαρκία, η οποία έρχεται σε συνάρτηση με όλα αυτά τα πράγματα τα οποία μας καθιστούν
υπεύθυνος πλέον για τη δική μας ζωή, για τη δική μας διατροφή. Το οποίο υπάρχει για το ότι θα αλλάξουμε τη διατροφή μας είναι αναμενόμενο. Το ότι προχωράμε σε μια διατροφή με περισσότερα λιπαρά, με αρκετή πρωτεΐνη, χωρίς υδατάνθρακα, τι είναι αυτό τώρα, αλλά θα πρέπει να σκεφτούμε. Αυτό που ακολουθήσαμε όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον τα 70 χρόνια που παρουσιάζεται το φαινόμενο της διατροφής και είναι πολύ επίκαιρο μέσα στην καθημερινότητά μας, μας πρόσφερε κάτι, έχει αλλάξει κάτι δραστικά στη ζωή μας, έχει βελτιωθεί? Όχι, γιατί βλέπουμε ότι τα νούμερα συνεχώς σκαρφαλώνουν. Σκαρφαλώνουν απότομα και δεν είναι το κρέας υπεύθυνο για την κακή υγεία όπου το τρώμε μέσα σε ψωμιά, σε hot dog, σε hamburger κτλ. Είναι υπεύθυνη πολλά άλλα πράγματα που και ακόμα το ίδιο το κρέας δηλαδή είναι επεξεργασμένο, δεν είναι ανεπεξέργαστο. Και κακά τα ψέματα, πολλοί όπως σας έχω πει και θα στοχοποιήσουν τα κόκκινο κρέας, τα αυγά για χοληστερίνη κτλ. Και πάλι θα πρέπει να δούμε ότι οι εξετάσεις οι οποίες κάνουμε εμείς σε ένα ιατρικό κέντρο, διαγνωστικό δεν έχει σημασία, οι εμβέλειες οι οποίες έχουν δεν ισχύουν για μια διατροφή χαμηλών υδατανθράκων. Είναι για μια διατροφή υψηλών υδατανθράκων, χαμηλών λιπαρών. Άρα εσείς όταν έχετε μια εμβέλεια χοληστερίνης μέχρι το 200, 170, δεν ξέρω 0 πόσο το έχουν πάει, από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν θα ισχύει, γιατί δεν τρώτε μια διατροφή υψηλής σε υδατάνθρακα, χαμηλής σε λιπαρά. Κάνετε ακριβώς το αντίθετο. Άρα πάρα πολλά πράγματα θα αλλάξουν. Το σάκαρό σας δεν θα είναι το φυσιολογικό που το δίνουν 110. Αν έχει 110, Θεέ μου, κάποιος σάκαρο σημαίνει ότι έχει σίγουρα αντίσταση στην ινσουλίνη. Δεν είναι φυσιολογικό. Και από εκεί και πέρα περνάμε για υπατικά ένζημα αρκετά χαμηλά σε μια χαμηλότητα υδατάνθρακων. Όχι μέσα προς υψηλά στην ουσία, όπως βλέπουμε τιμές S-GOT, GAMA-GT κτλ. Τα οποία συνήθως από τη λιπόδη διήθηση που υπάρχει. Γιατί μπορούμε να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει λιπόδης διήθηση από υψηλή φεριτίνη. Πράγμα που δείχνει κατευθείαν φλεγμονή, CRP θα είναι πολύ υψηλή. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε τα υπατικά ένσημα τα οποία δεν είναι σταθερά και οι τιμές τους μεταβάλλονται. Οπότε μέσω αυτών των μετρήσεων μπορεί πάρα πολύ να τρομοκρατηθούν από τους γιατρούς. Ας πούμε τι ακολουθείτε, τι είναι αυτά τα πράγματα και δυστυχώς ο ίδιος ο γιατρός ή η γιατρός μπορεί να μην γνωρίζει για την χαμηλότητα υδατανθράκων διατροφή. Υπάρχουν κάποιοι γιατροί οι οποίοι σίγουρα έχουν γνώση πάνω σε αυτό το αντικείμενο και μπορούν να δώσουν μια πολύ πιο ορθή γνωμάτευση για το τι συμβαίνει με τη διατροφή παρά να τρομοκρατήσουν τον κόσμο ότι πρέπει να σταματήσεις αυτό που κάνεις γιατί είναι επιβλαβές για την υγεία σου. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο, γιατί περισσότερο εγώ πιστεύω ότι νιώθουν πολύ καλύτερα σε σχέση με πριν, δεν έχουν φλεγμονή, ιδιαίτερα με μια σωστή εφαρμογή της διατροφής και από εκεί και πέρα μπορούν να δουν το λίπος το οποίο έχουν χάσει τους έχει βοηθήσει να βελτιώσουν την υγεία τους. Γιατί είναι κακό αυτό? Επειδή η χοληστερίνη είναι στο 250 για παράδειγμα. Και ιδιαίτερα έχουμε πάλι επιστημονικές έρευνες, δεν το βγάζουμε δηλαδή από το κεφάλι μας, ότι η υψηλή χοληστερίνη και LDL είχε λιγότερη θνησιμότητα σε σχέση με ανθρώπους οι οποίοι είχαν υψηλότερη τώρα, χαμηλότερη χοληστερίνη και LDL. Και συνήθως αυτοί οι άνθρωποι θα παίρνουν και τα κλασικά στατίνες και άλλα φάρμακα, ιδιαίτερα προσπαθούν τώρα κάτι φυτικά, κάτι μαγιακό καινουριζιού και τα λοιπά, τα οποία δεν λειτουργούν για να ρίξουν τυπικά τη χοληστερίνη και την LDL. Δεν θέλουμε κάτι τέτοιο. Έχουμε πει ότι θα πρέπει να δούμε LDL, HDL, τριγλυκερίδια, πολυποπρωτεΐνη α, πολυποπρωτεΐνη β1 και από εκεί και πέρα λιποπρωτεΐνη α, ώστε να έχουμε μια πλήρη εικόνα του τι ακριβώς συμβαίνει για τη διατροφή μας. Έτσι, αυτές οι εμβέλειες θα μπορούν να μας δώσουν μια καλύτερη εικόνα για το αν έχουμε πραγματικά πρόβλημα ή όχι. Και σας έχω πει, αν δεν, αυτά είναι αρκετά στοιχεία για το γιατρό, μπορείτε να κάνετε ένα CCS, coronary calcium score, μια ξωνική τομογραφία, να δείτε αν υπάρχουν ασβεστώσεις στις αρτηρίες σας, το οποίο μπορεί να λύσει απευθείας το γρίφο περί διατροφής και αν όντως η διατροφή που ακολουθείτε, επειδή περιέχει κάποια λιπαρά, τα οποία είναι καλά λιπαρά, μπορούν να βουλώσουν στην ουσία τις αρτηρίες, που πράγμα το οποίο δεν μπορεί να γίνει γιατί αυτό γίνεται από τη φλεγμονή και τους φλεγμονώδους συνήθως επεξεργασμένους πάλι χωρίς να δαιμονοποιήσουμε τους υδατάνθρακες, επεξεργασμένους υδατάνθρακες τους οποίους καταναλώνουμε. Έτσι τα πράγματα είναι απλά όσον αφορά τη διατροφή, δεν είναι πολύπλοκα, εμείς τα έχουμε κάνει. Όταν θα μπορέσουμε να τα δούμε πολύ πιο απλά και να καταλάβουμε για ποιο λόγο γίνεται αυτό και ότι αλλάζει η φυσιολογία του σώματος όταν ακολουθούμε κάτι χωρίς υδατάνθρακα και όταν ακολουθούμε κάτι με υδατάνθρακα, τότε θα μπορέσουμε πολύ πιο υπεύθυνα
Και με σιγουριά να πούμε ότι ναι, ακολουθώ μια χαμηλότητα ανταθράκων. Είναι λογικό να έχω υψηλότερη χοληστερίνη. Χάνω βάρος, αλλά η χοληστερίνη μου LDL θα είναι υψηλότερα. Δεν είναι κάτι κακό. Και από εκεί και πέρα να κάνουμε και αργότερα να γυρίσουμε πίσω, να βάλουμε κάποιον υδατάνθρακα σε μια low carb διατροφή, μια πολύ πιο βιώσιμη, να έχουμε διάφορες επιλογές. Όμως όχι στην ίδια ποσότητα και ποτέ ξανά επεξεργασμένο υδατάνθρακα, μόνο ποιότητα και ποσότητα οι οποίες είναι πολύ καλές για το σώμα. Συν πάντα την νηστεία μας που λέω ότι αυτό είναι το ένα κομμάτι το οποίο θα πρέπει πάντα να κρατήσουμε, είτε τρώμε υδατάνθρακα είτε δεν τρώμε υδατάνθρακα. Αν και συνήθως οι κακές επιλογές υδατάνθρακα με την νηστεία δεν δουλεύουν πολύ καλά. Έτσι όπως πάντα θέλω να σας ευχαριστήσω που ακολουθείτε εδώ το YouTube κανάλι. Κάντε εγγραφή. Μην ξεχάσετε να μοιραστείτε το βίντεο με όσους έχουν πρόβλημα τώρα με το πώς οι εξετάσεις τους δεν είναι καλές γιατί ακολουθούν μια χαμηλότητα υδατάνθρακων. Ή θέλουν να δουν στοιχεία γενικά για το πώς η παχυσαρκία και ο διαβήτης σκαρφαλώνουν με τις κλασικές διατροφές, με τα συχνά πυκνά γεύματα τα οποία υπάρχουν. Instagram, Twitter, GreekGoes Keto και Απόλλο Καψάλης. Και μην ξεχάσετε GreekGoesKeto.gr για διατροφικά πλάνα, συνεδρία, συνταγές και φυσικά άρθρα. Έτσι όπως πάντα θα σας δω την επόμενη φορά. Καλή συνέχεια σε όλους.